Γευρύναμε απόψε τη συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Που δεν αφορά μόνο στο εργασιακό κόστο, αφορά και στην ενέργεια. Αλλά και στην καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή. Γιατί? Γιατί το κόστο ενέργεια επηρεάζει και το κόστο των προϊόντων. Άρα και την ανταγωνιστικότητά του. Όπω και το εύρο τη φοροδιαφυγή είναι μια στρέβλωση που δημιουργεί και άλλε στρεβλώσει πέραν το ότι προκαλεί και τεράστια κοινωνική αδικία πιο συγκεκριμένα. Συζητήσαμε βασικές κατευθύνσεις για την ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των δικτύων. Άρα και τη διασύνδεσή τους. Και αυτό μας αφορά ιδιαίτερα αφού θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση των νησιών μας. Ακόμα, στις ενεργειακές επενδύσεις θα υπάρχει ειδική πρόβλεψη ώστε να πολεμηθεί η ενεργειακή φτώχεια. Δηλαδή, θα διευκολύνεται η πρόσβαση των πιο αδύναμων οικοκυριών σε φτηνή ενέργεια. Τέλο, περιλήφθηκε για πρώτη φορά ρητή αναφορά στην έρευνα και στην εκμετάλλευση των εγχώριων ενεργειακών πόρων τη Ευρώπη. Πράγμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώ, το είπα ξεκάθαρα, υπάρχουν πολύ ισχυρέ ενδείξει για ύπαρξη σοβαρών ενεργειακών κοιτασμάτων στην ελληνική υφαλοκρηπίδα όπω βρέθηκαν ήδη και αξιοποιούνται τέτοια κοιτάσματα στην κυπριακή Ιφαλοκρηπίδα Είναι λοιπόν προ το συνολικό συμφέρον όλη τη Ευρώπη να προχωρήσει η εκμετάλλευση των εγχώριων πλουτοπαραγωγικών πηγών. Μάλιστα, έγινε τελικά δεκτή η πρότασή μου στο κείμενο των συμπερασμάτων να υπάρχει δηλαδή ειδική αναφορά σε εγχώριε πηγέ ενέργεια χερσαίε και θαλάσσιες, ώστε να συμπεριλαμβάνει ξεκάθαρα και τον θαλάσσιο Ενεργειακό πλούτο των κρατών μελών.